Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και επεξεργασίας επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμυγός μολυσματικού χαρακτήρα και συλλογής ταξινόμησης, απορρίπασης και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της εταιρείας, συστήματα αντιρρύπασης ΑΕ, ΑΝΣΥ ΑΕ, στη ΒΠΕΜ Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας. Το θέμα συνάδελφοι είναι θέμα εξαναβολής, το έχουμε συζητήσει και εξαντλήσει στην προτελευταία ημερήσια, στην τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είπαμε στη σημερινή συνεδρίαση να το ολοκληρώσουμε. Γατσόπουλος Παναγιώτης. Ναι. Είμαι δικηγόρος και συμβουλεύτηκαν από τον Σεπιτέμ. Πέραν όμως των νομικών, θέλουμε οπωσδήποτε, γιατί εσείς είστε περιφερειακό συμβούλιο που θεωρώ ότι έχετε αρμοδιότητα αρμοδότησης πάνω από το 188, του 2852 του νόμου του Καλλικράτη, το 10, θεωρώ ότι πρέπει να ακουστούν οι απόψεις του Συνδέσμου, οι οποίες πραγματικά αντιθέτουν ένα αμφιβόλο, την σκοπιμότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για την Τρίπολη, για την βιομηχανική περιοχή τη επένδυση αυτή. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα να πάμε σε μια διαδικασία έκκληση σκοπιμότητα. Και επειδή αυτό το επιχείρημα είναι πάρα πολύ ισχυρό, θα ήθελα να σου πω ότι έχετε μπροστά σας ολόκληρο νομικό οπλοστάσιο προκειμένου να προσφύγετε, προκειμένου να ρίξετε στα δικαστήρια την σκοπιμότητα. Εμείς εδώ ως Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουμε καμία σχέση με την σκοπιμότητα της επένδυσης. Και επιπλέον θέλω να σας πω και το εξής, ότι το καθεστώς λειτουργίας και το καθεστώς ιδιοκτησίας της ΒΠΕ και οι σχέσεις της με την ΕΤΒΑ δημιουργούν νομικά ζητήματα τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε και να προσφύγετε προς αυτή την κατεύθυνση απέναντι στην ΕΤΒΑ. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση στην νομική αντιδικία, στην νομική αντιπαράθεση, ούτε καν στην λογική της σκοπιμότητας. Βρέθηκα εδώ στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τρίπολης που γίνεται σήμερα με θέμα την έγκριση με περιβαλλοντικών όρων μιας μελέτης για τη δραστηριοποίηση στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής μιας εταιρείας που θα έχει σαν αντικείμενο την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμυγός μολυσματικού χαρακτήρα ή των άλλων, ας πούμε, στα οποία θα περιλαμβάνονται και τοξικά απόβλητα. Για να έχετε μια αίσθηση για τι απόβλητα μιλάμε, μόνο η ανάγνωση του πίνακα που περιλαμβάνει αυτά τα απόβλητα δημιουργεί αυτομάτως μια διάθεση να ερευνήσουμε και τους όρους με τους οποίους επιχειρείται αυτή η εγκατάσταση. Φανταστείτε λοιπόν ότι στα παθολογικά απόβλητα που περιλαμβάνονται εκεί υπάρχουν ανθρώπινα μέλη, όργανα, ιστεία από χειρουργία κτλ., αίμα, επικίνδυνα υγρά από ανθρώπους με ανατομικά προβλήματα, χειρουργικά απόβλητα, διάφορα άλλα είδη τα οποία θα έχουν βακτήρια, ιούς, μύκητες και αυτά όλα θα επεξεργάζονται στη μονάδα για την οποία μιλάμε σήμερα. Απευθυνθήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου σαν ΣΕΒΙΤΕΠ και θέσαμε πρώτον ευθυνών τους την συγκεκριμένη απόφαση τα μέλη του Συμβουλίου, διότι πραγματικά ο σύνδεσμος κατάφερε με αγώνες να στήσει στην βιομηχανική περιοχή τις εγκαταστάσεις, μέτρο-μέτρο να προχωρήσει η σημερινή κατάσταση της βιομηχανικής ζώνης, να γίνουν ορισμένα έργα υποδομής κτλ. Και μάλιστα στα σχέδιά του είναι να αναλάβει και τον φορέα της διαχείρισης ή να συμμετέχει μάλιστα, να συμμετέχουν επιχειρηματίες στον φορέα της διαχείρισης, ο οποίος βέβαια δεν είναι αυτή τη στιγμή στην δική του δικαιοδοσία.
Υπάρχουν 100 και πλέον επιχειρήσεις, υπάρχουν εργαζόμενοι, 900 εργαζόμενοι. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκτός των άλλων και εμπορικό χαρακτήρα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν τρόφιμα. Υπάρχει πλήθος επισκεπτών στη βιομηχανική περιοχή. Βρίσκεται δίπλα στον αυτοκινητόδρομο και στην αυλή της Τρίπολης. Και καταλαβαίνετε ότι η συγκεκριμένη επένδυση η δραστηριότητα ασφαλώς θα δημιουργήσει προβλήματα, μάλιστα με τους όρους με τους οποίους επιχειρείται, και έχουμε ήδη κάποια δείγματα τα οποία μας βάζουν σε σοβαρούς ενδιασμούς, και θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει καλή αρχή και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει αυτή η επένδυση να προχωρήσει. Η βιομηχανική περιοχή είναι στα πλαίσια μιας στρατηγικής ανάπτυξης της Αρκαδίας, της Τρίπολης, ήπιας. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, μέχρι τώρα για σοβαρά οφλούσες επιχειρήσεις, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι μέτριας και όχλησης. Και γενικότερα η στρατηγική της Αρκαδίας έχει να κάνει με τον τουρισμό, τον εναλλακτικό, την βιολογική γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μεταπτική οικογενειακή επιχείρηση, τη βιοτεχνία. Έρχεται λοιπόν μια επένδυση που κατά μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτείται, νομίζω 35-40%. Έρχεται αυτή η επένδυση να δημιουργήσει ένα ζήτημα στην βιομηχανική περιοχή, και μάλιστα χωρίς να συντρέχουν και οι όροι και οι προποθέσεις. Αυτό είπαμε λοιπόν ότι σήμερα στο Συμβούλιο, ότι ένα θέμα είναι το ότι αυτή η επένδυση δεν πρέπει να γίνει, γιατί βρίσκεται δίπλα στην Τρίπολη, στον εθνικό δρόμο, και εκεί προφανώς θα έρχονται τα απόβλητα από όλη την Ελλάδα και ιδίως από την Αθήνα, που δεν υπάρχει αντίστοιχη μονάδα, και επομένως δεν είναι ανάλογη η... Δεν υπάρχει κάποια αναλογία στην μόλυνση που πρέπει να καταβάλει και η Αρκαδία και η Τρίπολη. Η Τρίπολη έχει πολύ λιγότερα και καλείται τώρα, λόγω της θέσης της, να υποδεχτεί τα απόβλητα από όλη σχεδόν την Ελλάδα. Γίνονται, να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή μεταφορές Θεσσαλονίκη-Τρίπολη, γίνονται τέτοιου είδους μεταφορές. Από 8 Μαΐου υπάρχει μια υπουργική απόφαση που βάζει όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Αυτή την απόφαση αφήσαμε στο σώμα, και αυτή την απόφαση ακριβώς δεν είχε στην υπόψη του το Περιφερειακό Συμβούλιο, και εμείς ζητήσαμε να επικαιροποιηθεί η μελέτη σύμφωνα με αυτή την απόφαση. Υπάρχουν υγρά απόβλητα τα οποία θα πρέπει να λέει η μελέτη πώς πρέπει να διατεθούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και στον βιολογικό καθαρισμό, ξέρουμε τα ζητήματα με τους χυτά. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ξεκινάμε ένα νέο πρόβλημα στην Τρίπολη, και μάλιστα όταν ήδη εκεί που έχουν λειτουργήσει, και αναφέρω στο Βόλο, ήδη υπάρχουν προβλήματα, και μάλιστα οι θεωρητές υγείας που μετέβησαν εκεί από τη Θεσσαλονίκη αυτό το αντιμετώπισαν, έλεγξαν και εξακρίβωσαν ότι υπάρχουν προβλήματα και έχουν παραπευθεί στον εισαγγελέα οι εκεί επενδυτές. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς μια υπηρεσία την οποία να έχουμε ελέγχου εδώ στην Τρίπολη, πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί αυτή η επένδυση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Περιφερειάρχης παρέλεξε στη δικαιοσύνη, αν θέλετε. Είναι κρίθη η μελέτη τελικά, και τα πλειοψηφία σας είπε ότι έχετε νομικούς διάβλους. Εγώ θεωρούσα ότι πρώτον ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ένα λόγο στην περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής, και θα έπρεπε οι περιφερειακοί σύμβουλοι να αποφασίσουν αν θέλουν τέτοιου είδους ανάπτυξη στην πόλη μας. Ένα πρώτο αυτό, με βάση αυτά που έχουμε πει, και ένα δεύτερο ότι θα πρέπει να περιλάβουν μέσα στην απόφαση που δόθηκε και την επικαιροποιημένη μελέτη, όπως αυτή είναι με την καινούργια υπουργική απόφαση. Θεωρούμε λοιπόν ότι
αυτή η μονάδα πραγματικά ναρκοθετεί όλη την πορεία της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης. Καταλαβαίνετε ότι δίπλα στις βιοτεχνίες τροφίμων, στα εμπορικά, γιατί έχει και εμπορικό χαρακτήρα η βιομηχανική περιοχή με 2.000 επισκεπτών, καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση αυτής της μονάδας. Εμάς η γνώμη μας, όπως έχει και δημοσιευθεί, είναι πως μια τέτοια μονάδα επεξεργασίας νοσοκομειακών τοξικών αποβλήτων θα υποβαθμίσει και τη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, όπως και το Δήμο Τρίπολης και τα γύρω χωριά. Θεωρούμε πως δεν είναι η σωστή θέση το να γίνει κάτι τέτοιο στη βιομηχανική περιοχή μας και θα αποτρέψει και την ευρύτερη ανάπτυξή της σε επιχειρήσεις άλλου είδους. Όπως και πριν σας είπε ο νομικός μας σύμβουλος, στη συγκεκριμένη επένδυση υπάρχουν σοβαρά νομοθετικά κενά, γιατί την περιβαλλοντολογική μελέτη την έχει βγάλει σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία, η οποία και δεν ισχύει τώρα. Πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε σε αυτό το σημείο και θα αποτρέψουμε στο να γίνει μια τέτοιου είδους επένδυση στην περιοχή μας. Είχε πάρει για κάποια συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα εδώ και κάποια χρόνια, που ίσχυε και ο παλιός νόμος. Τώρα που ο νόμος περί περιβαλλοντολογικών έχει αλλάξει, γίνει πιο αυστηρός, πιο σωστός, δεν τα πληρεί. Εκεί πρέπει να επανεξεταστεί η περιβαλλοντολογική μελέτη της εταιρείας. Έτσι, και εκεί είναι που θα σταθούμε κι εμείς. Ξέχωρα βέβαια από νόμους και διαδικασίες, όπως και να το κάνουμε, από τη φύση της μια τέτοια μονάδα, είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για όλους μας. Ακόμα και καλά και σωστά να δουλεύει, ένα ατύχημα αν γίνει, έτσι δεν είναι ένα ατύχημα που θα κοστίσει κάτι λίγο, θα κοστίσει ζωές, η μόλυνση μπορεί να επεκταθεί παντού, είναι κάτι που φοβόμαστε.